Καταρχήν είδαμε μια ΑΕΚ μεταλλασσόμενη. Η ΑΕΚ είναι η πιο μεταλλασσόμενη ομάδα από την εποχή που την πήρε ο Καρέρα, τον οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο προπονητή για τα ελληνικά δεδομένα, πανέξυπνο, ευφυέστατο και να προσαρμόζεται ανάλογα στον αντίπαλο. Για πρώτη φορά η ΑΕΚ έπαιξε με δύο καθαρό αίμα εξτρέμ, τον Κλωναρίδη και τον Αλμπάνη. Μετέθεσε από εξτρέμ το Βέρντε σε δεκάρι και το Λιβάγια μόνο στην κορυφή. Να πω ότι μόλις είδα αυτή την εντεκάδα εγώ στο live που κάνουμε, προέβλεψα στο δεύτερο λεπτό ότι θα κάνει κίνηση ο Λιβάγια, που από τη φύση του βγαίνει από την περιοχή, γίνεται καλό δεκάρι, και επειδή έχω σε μεγάλη εκτίμηση τον Καρέρα, είπα ότι θα χτυπήσει στα center back ο Αλμπάνης και ο Κλωναρίδης. Βάλτε 5 ευρώ σκόρερ ή Αλμπάνη ή Κλωναρίδη. Ένα είναι αυτό. Και βλέπεις ότι γίνεται μια ολόκληρη κίνηση. Ο Λιβάγια βγαίνει από την περιοχή, κάνει το πρώτο λάθος ο Βέλεθ με τη λάθος πάσα, και θέλω να δείτε ένα χαφ αθόρυβο της ΑΕΚ που δημιουργεί πάρα πολλές προϋποθέσεις, πάει στις γραμμές στα δύο. Είναι ο αθόρυβος Κρίστησης, ο οποίος παίρνει ο Λιβάγια του στόπερ, βγαίνει σε κενό χώρο ο Κρίστησης, παίρνει την μπάλα και δίνει κάθετη στον Αλμπάνη, ο οποίος κάνει το 0-1. Όποιος ηλίθιος λέει ότι αυτό είναι ένα τυχερό γκολ γιατί μπάλα κόντρανε, δεν βλέπει την τύφλα του. Είναι ένα γκολ το οποίο είναι δουλεμένο σε προπόνηση, με κίνηση του Λιβάγια έξω από την περιοχή, παρασέρνει τον στόπερ, γνωρίζοντας ότι έχει αυτό το ποδοσφαιριστή, τον Κρίστησης, τον αθόρυβο, με πολύ καλή μετάβαση της κάθετης πάσας, δημιουργεί υπεραριθμία στο κέντρο και με μία πάσα βγάζει από εξτρέμ σε φορ τον Αλμπάνη. Θα μπορούσε κάνει και το αντίθετο, να βγει ο Κλωναρίδης. Κλωναρίδης, θα πούμε αργότερα γι' αυτόν. Καταρχήν να πω ότι θέλω να δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα, θέλω να δείτε την κατοχή του Άρη, τα πολλά φάουλ της ΑΕΚ που οδήγησαν σε κάρτες. Θέλω να δούμε τη στατιστική και τα πολλά φάουλ. Η ΑΕΚ έδωσε μεγάλη βαρύτητα στο Φετβαζίδη. Υπάρχουν φάσεις τις οποίες βλέπετε εδώ, και η πρώτη φάση του παιχνιδιού στο 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτο φαίνεται γιατί δεν έπαιξε σε μεγάλη ομάδα και σε μεγάλη διάρκεια ο Φετβαζίδης. Τον θεωρώ ημιτελέστατο ποδοσφαιριστή. Κοιτάξτε την πρώτη φάση στο 1 λεπτό. Γιατί δεν έπαιξε μπάλα σε Ίντερ, Μίλαν, Ιουβέντους, γι' αυτό. Τα κάνει όλα και στο τέλος, ξέρεις τι μοιάζει ο Φετβαζίδης σε αυτή τη φάση. Να κάνουμε μια ληστεία εγώ με τον σκηνοθέτη και έναν ακόμα. Ο Φετβαζίδης θα σχεδιάσει το σχεδιάγραμμα. Θα μπούμε, θα κάνουμε την τρύπα. Θα πάρουμε το θησαυρό από το θησαυροφυλάκιο. Θα εξουδετερώσουμε τους φύλακες. Θα μπούμε στο αυτοκίνητο, ο οδηγός θα είναι ο Φετβαζίδης. Στο πρώτο χιλιόμετρο, να πούμε, που θα πάρει τα μάξια, το πετάξει ένα τοίχο, θα τρακάρουμε. Και θα έρθουν να μας πιάσουν οι μπάτσοι, γιατί τράκαρε ο Φετβαζίδης στο αυτοκίνητο. Είναι η πρώτη φάση. Τώρα, από εκεί και πέρα, γίνονται πολλά ντουμπλαρίσματα. Βλέπετε πάρα πολλά ντουμπλαρίσματα τα οποία κλείνουν πάρα πολύ καλά το Φετβαζίδη και τον απομονώνουν. Του κόβουν την υπεραριθμία που πάει να κάνει, παίρνοντας δύο και τρεις παίκτες μαζί και να πάει την μπάλα στον Γκάμα ή στον Λάρσον και να δημιουργήσει κατάσταση. Εδώ βλέπουμε δύο λεπτομέρειες. Όταν η ΑΚ το γυρίζει σε 4-4-2 το match, με μείον ένα χαφ δηλαδή, επιστρατεύει ακόμα και το Λιβάγια. Κοιτάξτε εδώ, να ντουμπλάρει το Φετβαζίδη στα μαρκαρίσματα. Είναι φοβερό. Και επίσης να πούμε εδώ ότι η χρησιμοποίηση του Χουλτ και όχι του Λόπες ήταν όχι τυχαία, δεν ήταν καθόλου τυχαία, ήταν ευεργετική. Γιατί ο Χουλτ πήγε ακόμα και στα ένας με έναν πάρα πολύ καλά πάνω στο Φετβαζίδη. Τον έπαιξε πολύ καλά. Βρήκε δηλαδή μαντουμαδόρο η ΑΕΚ και έκλεισε το Φετβαζίδη ακόμα και στο ένας με έναν. Άρα λοιπόν ο Φετβαζίδης εξουδετερώθηκε πανεύκολα και με έξυπνο τρόπο από τον προπονητή της ΑΕΚ. Θέλω να δούμε λίγο τον Γκάμα, ο οποίος έχει ανέβει, έχει πολύ καλές στιγμές, έχει το ένας με έναν, έχει τις διεισδύσεις και φαίνεται ότι παίρνει
ο Άρης από αυτόν και θα πάρει προς το τέλος του πρωταθλήματος, ότι δεν θα πάρει από τους άλλους από την κούρση, θα τα πάρει από τον Γκάμα. Πολύ καλός ο Γκάμα σε αυτό το παιχνίδι. Το βλέπετε σε ένας μένα, σε εφόδους, σε δημιουργία και σε πάσες. Είναι πάρα πολύ καλός. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα στον Άρη είναι στο εννιάρι. Απορώ γιατί δίνουν εντολή να βγει ο άτεχνος, άμπαλος, φιλότιμος όμως, γυμνασμένος όμως, η Ντέγε έξω από την περιοχή πάρα πολλά μέτρα. Να πάρει την μπάλα να κάνει το χαφ, ξέρει μπάλα. Όχι, σου χαλάει η επιθέση. Εδώ βλέπετε σε μια φάση πόσο άναρχο παιχνίδι. Πάει να κάνει πλάγιο out. Εδώ βλέπετε τον Ιντέγια να κάνει πλάγιο out. Εδώ βλέπουμε να πηγαίνει σε ένα σμένα γελάνε και οι κατσίκες. Στον αέρα μέτριος. Μπαίνει και ο Τουρμισάκη και αποδεικνύεται χειρότερος. Άρα ο Άρης πήρε. Έχει δύο center four από τα οποία παίρνει τα ελάχιστα. Από το καθόλου έως το ελάχιστο. Λοιπόν, τώρα πάει το παιχνίδι προς το 30. Από το 30 μέχρι το 45 βλέπουμε δύο παίκτες της ΑΕΚ οι οποίοι είναι νοητικώς καθυστερημένοι και έρχεται και ένας τρίτος νοητικά καθυστερημένος, ποδοσφαιρικά πάντα μην προσβάλλουμε, και έχει να κάνει με τα δύο στόπερ. Η ΑΕΚ έχει θέματα στα στόπερ. Η ΑΚ πρέπει να βελτιώσει. Όταν μπει στην Αγία Σοφία πρέπει να έχει στόπερ, τον προπονητή τον Καρέρα και 10 εκατομμύρια μπάτζετ έξτρα για να κάνει ομάδα ο Τσιγκουναράς, αλλά καλός μεγάλος παράγοντας που λέγεται Δημήτρης Μελισανίδης. Παιχταράς, θαυμαστής του. Αλλά μπαίνει στη δεκάρα του να πούμε. Στο 29 το Ταγάριος Βάρντας τρώει κάρτα σε χαμένη μπάλα. Το Ταγάριος Βάρντας τρώει κάρτα σε χαμένη μπάλα και ένα λεπτό αργότερα πάει ο Βράνιος ο Τάγαρος που είναι πολύ καλός αθλητής αλλά Τάγαρος στο μυαλό, αν δεν ήταν νοητικά καθυστερημένος ποδοσφαιρικά πάντα, δεν θα έκανε αυτό το ανόητο φάουλ πάνω στον μέτριο ψηλά Ιντέγια και να φάει κάρτα. Ο τρίτος νοητικά καθυστερημένος παίκτης ποδοσφαιρικά είναι ο Κλωναρίδης. Πάει κάνει πέναλτι στο Φετβατζίδη. Εδώ βλέπετε. Η μπάλα έχει πάει στα out. Η μπάλα είναι στο κακό πόδι του Φετβατζίδη. Δεν μπορεί να κάνει σέντρα. Έχει κλειστεί. Το πολύ να πάρει κόρνερ. Δεν μπορεί να γυρίσει στροφή γιατί υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Θα κάνει 180 μοίρες στροφή και να την πάρει με τα αριστερό. Να μπει, να σουτάρει, να κάνει. Και πάει ο Τάγαρος ο Κλωναρίδης και κάνει πέναλτι. Δηλαδή λες ότι δεν στέκει στο μυαλό. Σε καμία των περιπτώσεων. Άρα έχουμε τρεις βλαμμένους ποδοσφαιρικά ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Τελειώνει το μάτς. Τελειώνει το μάτς. Το ημίχρονο. Τι περιμένω από τον Άρη. Περιμένω να κάνει μια κίνηση, να βάλει ποιότητα στο χώρο του άξονα, να πάρει καμία αποβολή από τα τρία σέντερ, από τα δύο σέντερ μπακ και από τον ποιος άλλος πήρε κάρτα. Ο Σιμάνσκι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο Σιμάνσκι παίρνει κίτρινη κάρτα και αυτός. Άρα έχουμε δεξί στόπερ, αριστερό στόπερ, δεξί εσωτερικό αμυντικό μέσο, αριστερό εσωτερικό αμυντικό μέσο, τρεις κάρτες στις τέσσερις. Και δεν βάζεις ένα Μαρτίνες. Ξεκουράσει και την ομάδα. Και δεν βάζεις το Φετβατζίδη, δεκάρι. Να μπει κάθετα. Να τριπλάρει, να μπει, να κάνει, να πάρει φάουλ. Αντίθετα, ο προπονητής της ΑΕΚ, τη στιγμή που καταλαβαίνει ότι ο Άρης έχει πρόβλημα στην κούραση, παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο. Παίζει 4-4-2 με μέσα Αραούχο, βγάζει τον Κλωναρίδη, που έχει κάνει και τον πέναλτι και σου λέει αγόρι μου εσύ δεν είσαι, και βάζει Βέρντε δεξιά, Αλμπάνη αριστερά, Αραούχο Λιβάγια center four. Εδώ βλέπουμε τις αντεπιθέσεις που δεν έβγαλε η κακή στην κόντρα ΑΕΚ να καθαρίσει το παιχνίδι. Υπάρχουν αντεπιθέσεις που πρέπει να χτιστούν. Είναι απαράβατος κανόνας να χτίσεις αντεπίθεση με 4-4-2 στο μεγάλο χώρο, αφού έχεις γρήγορο Βέρντε, έχεις γρήγορο Αραούχο, έχεις γρήγορο Λιβάγια και γρήγορο Αλμπάνι. Λιβάγια όχι τόσο, έχεις γρήγορο Αλμπάνι. Πρέπει να χτίσεις με αντεπίθεση στο 4-4-2. Και φυσικά φτάνουμε στον τρίτο στόπερ που βάζει Άκη και κλειδώνει το μάτς. Όταν ο Άρης έχει λιώσει, μπαίνει ο οικονόμου ο Σβάνας και ο Βράνιες τριάδα, Μπακάκης Χουλτ, μπαίνει και ο Μάνταλος σαν δεκάρι στο 5-3-2, με Αραούχο Λιβάγια, προπονηταράς, μεγάλος. Τώρα, για τον Άρη να πούμε ότι είχε πρόβλημα μεγάλο και στα στόπερ
Δεν είχαμε καλές συνεργασίες. Κάποια στιγμή βλέπετε εδώ τρακάρει ο Βέλεθ με το Δελιζήσι. Τρακάρουν αυτοί οι δύο. Και δεν έχουν καλή χημεία. Και ανεβαίνουν και ψηλά να χτίσει παιχνίδι. Ή ο Δελιζήσι ή ο Βέλεθ. Και βλέπουμε κάποιες μακρινές μπαλιές οι οποίες πηγαίνουν στο διαόλου τη μάνα. Η διαιτησία έχει να κάνει με αυτή τη φάση του Κλωναρίδη που είναι πέναλτι. Βλέπουμε και εδώ του Λάρσον το τράβηγμα από το Μάνταλο. Είναι και αυτό πέναλτι. Και βλέπουμε εδώ το Σβάρνα να μην τρώει δεύτερη κίτρινη κάρτα για να αποβληθεί και να παίξει η ΑΕΚ με 10. Ο Άρης την κέρδισε την κίτρινη κάρτα. Απλά δεν την έδωσε ο Καραντώνης. Ο οποίος Καραντώνης, το βλέπετε εδώ φάτσα, δείξτε τον. Στο στρατό είχαμε κάτι καράβλαχους από κάτι Βέρειες, από κάτι Καστοριές, από κάτι χωριά της Κατερίνης, από κάτι Κολυνδρούς, από κάτι να πούμε Γρεβενά, Φλόρινα, κάτι Βλάχαρους ψηλούς, αγράμματους. Πηγαίνανε να πούμε εκεί στην αστυνομία στο στρατό και στο στρατό είχαμε δύο περιπτώσεις κομπλεξικών. Ένας είναι με τη φάτσα του Καραντώνη, ψηλός, δυνατός, αγράμματος, από χωριό. Θα σου βγάλει όλο το κομπλεξιλίκι της χωριατήλας που βρωμάνε τα πόδια του κατσίκι. Πλατυπόδης οπωσδήποτε. Με κάτι δάκτυλα μεγάλα στα πόδια. Δεν χωράει κάλτσα τα νύχια άκοπα. Τα αυτιά έτσι σαν τα παπαλιγούρα. Και ο άλλος βέβαια κομπλεξικός είναι στο στρατό. Μην βρίσκα αρχιλοχία. Πάλι κοντό και φαλακρό. Βρήκε στο στρατό καραβανά κοντό και φαλακρό. Σε γάμισε. Είτε είναι λοιπόν ένας ψηλός καραβανάς, γεροδεμένος, βλάχαρος, χωριάτορος που πιάνει με τα χέρια του τα βυζιά της αγελάδας και σου φτιάχνει 3 κιλά χέμο και γάλα βλάχας, ή ο κοντός ο φαλακρός. Δείξε ένα κοντό φαλακρό. Ο κοντός και ο φαλακρός και αυτός κόμπλα. Στο στρατό τον πέτυχες, τον έδωσε εξουσία, σε επίδειξε τα ράματα. Αυτά.